είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρκ. Κάντο μόνος σου είναι ο τίτλος καμπάνιας του Υπουργείου Υγείας για τα εμβόλια. Επειδή παρουσιάστηκαν ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό που θα μπορεί να κάνει το εμβόλιο, το Υπουργείο αποφάσισε να δίνει τα εμβόλια στους πολίτες και αυτοί να τα κάνουν μόνοι τους. Θα δίνουμε το φιαλίδιο στους πολίτες, θα δίνουμε και μία σύριγγα, λίγο ινόπτευμα και ένα κομμάτι βαμβάκι και θα το κάνουν μόνοι τους στο σπίτι, δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας προσθέτοντας. Όπως οι πολίτες μπορούν να κάνουν μόνοι τους ένα παστίτσιο, ένα μπακλαβά ή ένα μουσακά, γιατί να μην μπορούν να κάνουν και ένα εμβόλιο. Δεν είναι επιστήμη. Το γεγονός προκάλεσε θετικά δημοσιεύματα από τον χρηματοδοτούμενο τύπο. Ωραίος τύπος. Εμβόλιο με Θεία Κοινωνία ανακοίνωσε ότι παρασκεύασε η Εκκλησία της Ελλάδος. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, η Ιερά Σύνοδος ξεκινά εμβολιασμούς μέσα στους ναούς προς τους πιστούς που το επιθυμούν. Το νέο εμβόλιο θα αποτελείται από Θεία Κοινωνία και φυσικό ορό, ενώ θα χορηγείται σε ενέσιμη μορφή από τη Γάμπα. Οι εξουσιοδοτημένοι ιερείς που θα κάνουν στους πιστούς το εμβόλιο θα κρατούν στο ένα χέρι το Άγιο Δισκοπότηρο, ενώ στο άλλο μία σύριγγα με την οποία θα τραβούν Θεία Κοινωνία αναμεμειγμένη με φυσικό ορό. Ο χριστιανός που θα κάνει το εμβόλιο θα λαμβάνει πιστοποιητικό από τον εφημέριο του εμβολιαστικού ναού με το οποίο θα μπορεί να ταξιδεύει. Πρώτος θα κάνει το εκκλησιαστικό εμβόλιο ένας νεοκόρος της Μητρόπολης Αθηνών και η Ελένη Γιαμαρέλου ντυμένη καλόγρια. Στο μεταξύ, συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό οι εμβολιασμοί στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας, κρίθηκε αναγκαίο να προηγηθούν τα στελέχη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας λόγω των κρίσιμων θέσεων που κατέχουν. Για τον λόγο αυτό, εγκαθίσταται μέσα στο κτίριο των κεντρικών γραφείων του κόμματος εμβολιαστικό κέντρο. Τα εμβόλια θα κάνει η Σοφία Βούλτευση, ντυμένη νοσοκόμα, και ο Θάνος Πλεύρης, ντυμένος γιατρός. Γαμάει και δέρνει η κυβέρνηση μετά τον εκπληκτικό ανασχηματισμό που έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό είναι το συμπέρασμα από τρεις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με τις έρευνες, η νέα κυβέρνηση έχει αποδοχή περίπου 97%, ενώ ένα 3% δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Καιρός. Έθριος ο καιρός σήμερα, ιδανικός καιρός να γραφτούμε και εμείς στη Νέα Δημοκρατία μας και κάνουμε το εμβόλιο να γλιτώσουμε από το χτυκιό.